Τα παλαιότερα θρησκευτικά μνημεία που κοσμούν τις κοινότητες πέρα χωρίου, ποταμιάς και δαλείου αποτελούν πόλο έλξης για μελετητές και τουρίστες από όλο τον κόσμο. Τόσο οι εκκλησίες των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Δημητριανού και του Αγίου Γεωργίου, όσο και το ασκητήριο του Αγίου Σωζωμένου, λογίζονται ως σημαντικές πηγές πληροφοριών για τη ζωή των Κυπρίων σε προγενέστερες εποχές. Η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στο βρετικό τμήμα του Πέρα Χωρίου, στην επαρχία Λευκοσίας. Η ακριβής χρονολογία ανοικοδόμησης του ναού δεν μας είναι γνωστή, ενώ μία παράδοση φέρει την Εκκλησία να λειτουργεί και σαν μοναστήρι. Από αρχιτεκτονικής πλευράς, ο ναός συγκαταλέγεται στον τύπο του μονοχώρου ναού Μετρούλο, ενώ ο εσωτερικός χώρος είναι χωρισμένος σε τρία μέρη. Η είσοδος στην εκκλησία γινόταν από δύο πόρτες που βρίσκονται στο νότιο και βόρειο τοίχο. Πρόσφατα προσθέθηκε ακόμη μια πόρτα στον δυτικό τοίχο. Το εσωτερικό είναι γεμάτο με τοιχογραφίες, οι οποίες έχουν χρονολογηθεί στην περίοδο 1160 με 1180 μετά Χριστόν. Τον Τρούλο κοσμεί η τοιχογραφία του Παντοκράτορα και γύρω του μια ζώνη από αγγέλους. Στην ανατολική εσοχή του ιερού βρίσκεται η Πλατιτέρα στο ρόλο της Μεσήτριας και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Στο κέντρο του νότιου τοίχου δεσπόζει η τοιχογραφία της Υπαπαντής, της οποίας η σύνθεση αποτελεί δείγμα ενός διαφορετικού τρόπου ζωγραφικής που άνθησε τον 14ο αιώνα. Η Εκκλησία του Αγίου Δημητριανού βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χωριού Ιδάλιο, στην τοποθεσία Αγρίδια. Χαρακτηρίζεται ως μία από τις περικαλέστερες εκκλησίες λόγω των ωραίων της αναλογιών. Είναι μικρών διαστάσεων και χτισμένη με τετραγωνισμένους πορόλυθους, ενώ ανήκει στην κατηγορία των μονόχωρων τρουλαίων ναών. Ο Τρούλος έχει 4 παράθυρα και καταλήγει ανατολικά σε κυκλική αψίδα. Επιπρόσθετα, υπάρχει ακόμα ένα παράθυρο στο ιερό βήμα. Ο ναός έχει δύο εισόδους, μία στο μέσο του δυτικού τοίχου και μία στο μέσο του νότιου τοίχου. Η εκκλησία κτίστηκε το 13ο αιώνα, όπως φαίνεται από το αξικόρυφα τόξα και την επιμελημένη τοιχοδομία. Τη χρονολογία αυτή υποστηρίζει και ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού. Στο ναό υπάρχουν δύο στρώματα τοιχογραφιών. Το αρχαιότερο στρώμα χρονολογείται σύμφωνα και με τη χτιτορική επιγραφή γύρω στο 1317. Από τις πιο αξιόλογες τοιχογραφίες που σώζονται είναι αυτή του Αγίου Δημητριανού, καθώς και η τοιχογραφία με τους δωρητές Μιχαήλ Καστουρούμπο και τη γυναίκα του, οι οποίοι προσφέρουν την Εκκλησία στο Θεό. Το μεγαλύτερο από τα σωζόμενα ξεφτά ασκητήρια στην Κύπρο είναι αυτό του Αγίου Σωζόμενου. Βρίσκεται περίπου 300 μέτρα βορειοδυτικά του χωριού Αγίου Σωζόμενου, της επαρχίας Λευκοσίας. Το ασκητήριο του Αγίου είναι λαξευμένο σε λόφο από πορόλυθο. Μετά τον θάνατο του χρησιμοποιήθηκε ως εκκλησία. Το πάνω μέρος του ανατολικού τοιχώματος του ασκητηρίου είναι ελαφρώς λαξευμένο και σχηματίζεται ένα βαθές τόξο. Το βόρειο τοίχωμα του ασκητηρίου λαξεύτηκε, δημιουργώντας εσοχή πλάτους 90 εκατοστών και μήκους 2 μέτρων. Στο εσωτερικό του ασκητηρίου βρίσκονται μοναδικής σημασίας τοιχογραφίες, οι οποίες ζωγραφίστηκαν από το 10ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου, συνέβαλαν για να διατηρηθούν τα λιγοστά απομεινάρια του χτίσματος. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου
βρίσκεται 500 μέτρα περίπου προς τα ανατολικά του χωριού Ιδάλιον. Ο τύπος του είναι μονόκλητος με τρούλο. Είναι εκτισμένος με πελεκητούς πορόληθους και έχει εσωτερικές διαστάσεις 7,40 επί 4,28 μέτρα. Η αψίδα είναι ημικυκλική τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Στον τρούλο υπάρχουν 4 μικρά παράθυρα και έχει 2 θύρες. Η εκκλησία υπέστη καταστροφές λόγω του κουρασανιού που κάλυπτε τον τρούλο και τους στόλους με αποτέλεσμα τη διείσδυση της βροχής, καταστρέφοντας έτσι τις τοιχογραφίες. Τα υπολείμματα που σώζονται μαρτυρούν ότι η τέχνη των τοιχογραφιών είναι μάλλον επαρχιακή και όχι παλαιότερη του 15ου αιώνα. Στον τρούλο σώζεται μέρος από τον Παντοκράτορα. Πιο κάτω βρίσκονται οι άγγελοι και οι προφήτες, ενώ στο ιερό βήμα η ένθρωνη Θεοτόκος. Στην αψίδα του ιερού βήματος διασώζονται 2 ιεράρχες εξίτηλοι, ενώ στην ανατολική καμάρα διακρίνονται Απόστολοι από τη σκηνή της Πεντηκοστής. Στο βόρειο τόξο υπήρχε μεγάλη τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου.